Κόψαν από εδώ το ένα. Και μπήκαν από εδώ μέσα. Ναι, ναι, ναι. Εδώ δεν έσπασε αυτό και έχουν σπάσει εδώ. Αλλά εδώ δεν μπήκαν, είναι το αδερφού μου εδώ, αλλά δεν είναι. Και είναι και εδώ, έτσι. Ναι, ναι. Είναι σπασμένο το τζάμι, πας από το πλάι εκεί, το πια το βρίσκεις. Στόχος διαρρηκτών έγιναν τουλάχιστον 10 οικίες και καταστήματα στο Λάλα. Ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα, μεταξύ αυτών και του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, καθώς οι άγνωστοι παραβιάζοντάς το αφαίρεσαν το ηχοσύστημα. Το τζάμι μέσα από εκεί έχουμε σπάσει. Mm-hmm. Μπήκαν από το μπάνιο και μπήκαν μέσα από πίσω από τα σίδερα που κόψανε. Mm-hmm. Εδώ έχουν ανοίξει τα ντουλάπια, έχουν πάρει διάφορα φαγητά, κονσέρβες, λάδια. Α, πήρανε τρόφιμα, ας πούμε. Ναι, τρόφιμα και ρούχα και δυο τηλεοράσεις. Εδώ είναι το σιτάρι ανοιχτό. Το μάλλον βγήκανε, κάποιος μπήκε μέσα, βγήκανε από εδώ και τώρα πήρανε ρούχα από εδώ και την τηλεόραση. Λείπαμε, είμαστε στην Αθήνα, μας ειδοποίησαν ότι ήταν σπασμένα τα τζάμια. Ήρθαμε, βρήκαμε παραβιασμένα τα τρία πίσω παράθυρα, κομμένα τα κάγκελα και σπασμένα τα τζάμια. Έχουν μπει μέσα, έχουν προξενήσει μεγάλες ζημιές. Έχουν πάρει δύο τηλεοράσεις, τρόφιμα, ένα ποδήλατο που είχαμε μέσα, ένα βαλιτσάκι με κάτι εργαλεία, ένα Black & Decker και διάφορα άλλα είδη. Έχουν πάρει την πρώτη φάση, τώρα δεν μπορούμε να τα αξιολογήσουμε. Θα τα δούμε μετά. Μας ειδοποίησαν και από ό,τι μάθαμε απόψε, ανοίξανε 10 σπίτια εδώ στη Λάλα. Βέβαια, από ό,τι οι πληροφορίες λένε, ο ένας έχει συλληφθεί, είναι ένας κάποιος. Ότι ήταν και άλλοι δύο-τρεις μαζί με ένα άσπρο φόρτ και μια γυναίκα, κατά πληροφορίες τώρα δεν ξέρουμε. Τώρα η αστυνομία έχει έρθει, πήρε αποτυπώματα και περιμένουμε να δούμε. Αλλά μας έχουν προξενήσει πάρα πολλές ζημίες και είναι ανεξέλεκτα εδώ τα χωριά όλα. Δεν υπάρχει ούτε αστυνόμευση, δεν υπάρχει τίποτα. Στην περιοχή βρέθηκε ο αντιδήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Πέτρος Γιαννακόπουλος, που είδε από κοντά τις ζημιές και ζήτησε εντατική αστυνόμευση της περιοχής, ενώ παράλληλα ανέφερε πως θα πρέπει να λειτουργήσει ο αστυνομικός σταθμός στο σημείο. Επίσης, ο κ. Γιαννακόπουλος σημείωσε πως η επόμενη κίνηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας είναι να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου να του θέσουν τις αδυναμίες που υπάρχουν στα χωριά του Δήμου, στα οποία, όπως τόνισε, ο κόσμος νιώθει ανοχήρωτος. Είναι αυτά που κατά το παρελθόν έχουμε επισημάνει, ότι χρειάζεται διαρκή αστυνόμευση. Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που γίνονται από πλευράς αστυνομικής διεύθυνσης και αστυνομικού τμήματος Αρχαίας Ολυμπίας, η αστυνόμευση πρέπει να είναι πιο συχνότερη στην περιοχή μας, γιατί ο κόσμος είναι έρμεα πλέον. Των κάθε ληστών, των κάθε κακοποιών. Ήρθαν τη νύχτα απόψε, άνοιξαν 9 σπίτια, χτύπησαν τα 2 αυτοκίνητα του Δημαρχείου. Σε κεντρικό σημείο παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα, σπίσαν το τζάμι που τη βλέπετε. Πήραν το καστόφωνο. Προφανώς να μην πρόλαβαν να πάρουν κάτι άλλο, δεν είχε κάτι άλλο μέσα να πάρει και έσπασαν τα τζάμια και στο 4x4 και στο βοήθεια στο σπίτι. Και διαρρήξαν για γύρω στα 8 με 9 σπίτια. Θα ήθελα να επισημάνω την άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας που μόλις ειδοποιήθησαν ήρθαν, πήραν αποτυπώματα οι άνθρωποι και τους ευχαριστώ γι' αυτό. Η επόμενη κίνησή μας θα είναι μια συνάντηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να επισημάνουμε τις αδυναμίες που υπάρχουν στα χωριά μας. Γιατί ο κόσμος νιώθει ανοχήρωτος εδώ. Γι' αυτό επιμένουμε και λέμε ότι και ο αστυνομικός σταθμός Λαμπίας πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί, έτσι ώστε να υποπτεύει τα ορεινά χωριά. Αξίζει να σημειωθεί πως η περιοχή του Λάλα δέχθηκε ένα ισχυρό, όπως τονίστηκε, πλήγμα, ενώ οι κάτοικοι φοβούνται πλέον ακόμη και να κοιμηθούν ήρεμα στα σπίτια τους εξαιτίας των κλοπών που παρατηρούνται στην περιοχή. Με ειδοποίησαν ότι ήταν σπασμένο το τζάμι του αυτοκίνητου. Όχι, ότι ήταν ανοιχτό μάλλον. Ήρθα να δω, είδα ότι είχε γίνει, το είχαν σπάσει. Λείπει το κασετόφωνο. Κάτι άλλο από μέσα αξίας δεν έχει. Τα χαρτιά ευτυχώς είναι μέσα στο αυτοκίνητο. Αυτά. Ειδοποίησαμε η αστυνομία και σήμανση. Και τώρα θα το πάρουμε να το βάλουμε κάπου να μην βρέχεται μέχρι τη Δευτέρα. Υπάρχει πρόβλημα αρκετό καιρό τώρα με τέτοιες κλοπές που γίνονται στο χωριό. Και θα ζητούσαμε να υπάρχει πιο μεγάλη αστυνόμευση στην περιοχή, γιατί η περιοχή είναι πάρα πολύ μεγάλη και έχουμε προβλήματα. Και εδώ συγκεκριμένα το Δημαρχείο του Λάλα το έχουν ανοίξει τρίτη φορά αυτή τη φορά με το αυτοκίνητο. Μας έχουν σπάσει και τα δύο αυτοκίνητα και έχουν μπει και στο βοήθεια και πήραν κάποια πράγματα από μέσα. Μπήκαν και στο κτίριο μέσα. Ναι, ναι, έχουν μπει στο κτίριο και έχουν πάρει ένα σώμα, ένα καλοριφέρ πήραν τότε και κάποια τρόφιμα που είχε. Ζητάμε από τον νομό μας, από την περιφέρεια, να κάνει κάτι, δηλαδή να υπάρχει αστυνόμευση. Για να μπορέσουμε και εμείς να είμαστε στα σπίτια μας ήσυχοι, γιατί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.